Στο Άλσος της Νέας Μύρνης και στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών 2013 παρουσιάζεται το Μία από τα Γίδια, μια σατυρική παράσταση σε σκηνοθεσία Αντώνη Κρόμπα και καλλιτεχνική επιμέλεια Δήμητρας Παπαδοπούλου. Έχουμε τον Αντώνη Κρόμπα κοντά μας, σκηνοθέτη και ηθοποιό της παράστασης. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα σας. Να ρωτήσω πρώτα κάτι. Αραβίδης και Πανιώνιος παίζει στην παράσταση όπου και αν πάει η παράσταση ή ήταν για τη Νέα Σμύρνη? Όχι. Είναι δομημένη η παράστασή μας πάνω στις νεοσμηνιώτικες αιμονές, όπου μία από αυτές είναι η Πανιωνάρα μας. Mm-hmm. Παντού. Διάλεξες ένα είδος ανάμεσα σε επιθεώρηση, stand-up comedy και ίσως και κάποια άλλα είδη που δεν αναγνωρίζω έτσι, εγώ. Έτσι, είναι λίγο βαριετέ, λίγο επιθεώρηση όπως είπες, και προσπαθούμε με αυτή την ποικιλία να καλύψουμε τα γούστα όλων των θεατών οι οποίοι έρχονται και νομίζω ότι το καταφέρνουμε σε έναν βαθμό και περνάει καλά ο κόσμος. Σατυρίζεις και καυτηριάζεις όχι τόσο την επικαιρότητα όσο τα κακώς κείμενα της ελληνικής εποχής, τα ήθη και τις συνήθειες των Ελλήνων. Πολύ σωστά. Δεν θέλαμε να είμαστε δέσμοι της επικαιρότητας και των ειδήσεων των 8 ή των 9. Θέλαμε να έχουμε μια πιο σφαιρική ματιά απέναντι στα πράγματα και να καυτηριάζουμε, όπως είπες και εσύ, πιο κακώς κείμενα γενικότερης φύσης και όχι της καθημερινότητας. Από το γραφείο του Πρωθυπουργού πρέπει να το πάρω. Ναι! Ναι, ο ίδιος. Δεν κοιμάται. Γιατί! Γιατί έχεις τα καμόγα εσύ. Μιλάω. Ωχ, δώστε μου να του μιλήσω. Έλα, Αντώνη μου. Τι κακό όνειρο. Μέρκελ. Αντώνη, Μέρκελ και σκατά μαδής είναι καλό. Okay, εντάξει, μια φορά μόνο όμως, γιατί έχω δουλειά, εντάξει. Να νι, να νι, κάνει ο Αντωνάκης. Έχουμε την Εμιλία Βασιλακάκη κοντά μας, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλεγες τα ζώδια και πριν, Εμιλία. Όχι, δεν το συνήθιζα. Τώρα όμως με τη δουλειά αυτή που έπλεξα, τα μάθα όλα απ' έξω και σε σειρά, γιατί... Αυτό ήταν το μεγάλο μου, η μεγάλη μου δυσκολία, πώς έπρεπε να τα βάλω σε σειρά για να τα πω το ένα μετά το άλλο. Η εμπειρία σου σε αυτή τη δουλειά, στην σάτυρα, στην επιθεώρηση, στο stand-up comedy, ποια είναι? Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Εγώ το φοβάμαι αρκετά, αλλά άμα το τολμήσεις, σε δικαιώνει, γιατί είναι τρομερή επαφή με τον κόσμο κάτω. Δηλαδή είναι το πιο... είναι πολύ άμεσο, σου δίνει κατευθείαν ανταπόκριση και αυτό είναι φοβερό. Βέβαια, χρειάζονται καλά κείμενα, χρειάζεται να έχεις έτσι ένα ρυθμό πολύ καλό, χρειάζεται συνεργασία, συνεργάτες καλούς. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά, δικαιώνεσαι. Το άκουσα. Πείτε και μια αλήθεια τώρα για να ρυθμίσουμε σωστά το μηχάνημα. Η γη είναι στρογγυλή. Πολύ ωραία. Άλλη μία, παρακαλώ. Έχω 27 εκατοστά απέως. Επαναλάβατε, παρακαλώ, αργά και καθαρά. Εδώ. Ναι. Το πουλί μου είναι 27 εκατοστά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Όλη η δείχτα είναι σωστή. Γιατί? Να κάνει μπιπ. Γιατί να κάνει μπιπ? Γιατί αποκλείεται να έχεις 27 εκατοστά απέως. Έχετε δίκιο. Ίσως είναι 29. Όχι, 27. Έχουμε την κυρία Έρικα Αγγέλικα Γαρβή κοντά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς σας φάνηκε η παράσταση? Μάλλον έχω μουτζωρωθεί από τα γέλια. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια και στο Πολιτιστικό Κέντρο. Ήταν απολαυστική παράσταση. Γελάσαμε, επίκαιρο. Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω και του χρόνου να ξανάρθουμε πάλι. Μια παράσταση που σατήριζε τα κακό κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Καυστική, επίκαιρη, πολύ καλή ηθοποίη. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς, να είστε καλά. Να είστε καλά. Για ψαχτείτε λίγο από κάτω. Σηκώ λίγο, αγαπημένο. Σηκώ. Κάτσε λίγο γιατί.
Καμιά φορά, δώσ' μου λίγο. Καμιά φορά, ξέρεις, κατά λάθος. Κινητό. Πορτοφόλι. Καπότες. Ροδάκινο. Φρούτα του δάσους. Έχουμε δρόμο απόψε. Καλά να περνάς. Για σένα είναι η ζωή. Ο δικός είναι αυτός. Να, μάλλα. Από το Άλσος της Νέας Μύρνης και την παράσταση «Μία από τα γίδια» για το nstv.gr, χορηγό επικοινωνίας των Ιωνικών Γιορτών 2013.